Όχι, εγώ ξεκίνησα πραγματικά πολύ δύσκολα. Δεν είχαμε λεφτά για να μπορέσω να πηγαίνω στους αγώνες και δεν ξέρω αν θέλω να το πω αυτό ή αν πρέπει να το πω. Εγώ αναγκάστηκα και η μάνα μου ακόμα να πουλήσουμε και όλα τα χρυσαφικά που είχαμε, που είχε η μάνα μου σκουλαρίκια, κάποιες αλυσίδες που είχα εγώ, για να μπορέσω να πάω σε κάποιους αγώνες. Αν και εμείς είπαμε ότι εγώ, ας πούμε, το ήθελα πάρα πολύ. Και το έβλεπαν οι δικοί μου και ο προπονητής μου, το είχε πει κατευθείαν ότι αυτός, άμα θα μπορέσουμε κάπως λίγο να τον σπρώξουμε, θα μπορέσει να φέρει κάποιες διακρίσεις. Μπράβο, ρε Και Μάνα, πώς την όνομά σου, αναγκάστηκε πώς λένε. Εμιλία. Κυρία Ναι. Εμιλία, συγχαρητήρια. Όχι γιατί καταλαβαίνετε, πολλές μάνες έχουμε συναντήσει και εννοείται ότι οι περισσότερες δίνουν και τη ζωή τους για το παιδί τους. Αν και ακούμε διάφορα περιστατικά τα τελευταία χρόνια που μας πέφτουν τα μαλλιά. Αλλά θέλω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί φαντάζομαι τώρα μια μάνα τι χαρά έχει. Πιστεύω ότι με μεγάλη χαρά τα έδωσε για να σε βλέπει να ανεβαίνεις. Εννοείται, εννοείται και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χωρίς, πραγματικά, αν δεν έχεις ανθρώπους σωστούς γύρω σου, σωστούς, ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε πιστεύουν, δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να σου πω και συγχαρητήρια, γιατί όταν πήρες την πρώτη σου χορηγία, είπες: Μάνα, σταμάτα τη δουλειά, τώρα θα τα κανονίσω εγώ. Ναι, το είπα και είμαι πραγματικά, αυτό είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο που για μένα που μπόρεσα να κάνω τη μητέρα μου να σταματήσει Μπράβο. από το Μπράβο, σούπερ μπράβο, μάρκετ που μπράβο. είχε. Μπράβο, ρε Γιώργο. Και αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί είναι ιστορίες μιας ζωής και μην τρέπεσαι να τα πεις. Γιατί και μπράβο στη μάνα σου. Και εσύ με την πρώτη χορηγία είπες στη μάνα: Σταμάτα το σούπερ μάρκετ για να ταλαιπωρήσει, αφού μπορώ εδώ. Τι ξέρεις κάτι άλλο, ρε φίλε, όλα αυτά που έχεις κάνει. Τα έχεις κατακτήσει με την αξία σου. Γιατί εγώ όταν ακούω τον. Γιατί, άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ, τρέλα, φίλε Γιώργο μου, τη βαράει το κεφάλι, παθαίνω κρίση. Άκου τώρα εδώ. Όταν θα πάρει χρυσό μετάλλιο ο Γιώργος, θα το πούνε στο δελτίο ειδήσεων, θα μας βάλουν το βίντεο. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο και την ελληνική σημαία και όλοι θα πούμε αυτό.